Να σας καλησπερίσω και να σας καλωσορίσω σε ένα ακόμα επεισόδιο της ενότητα Healthy Lifestyle που θα το βρείτε στην πλατφόρμα podcast Listen Blitz. Στο τέλος του επεισοδίου θα ακούσετε πώς μπορείτε να μας βρείτε, πού μπορείτε να μας βρείτε και πώς μπορείτε να ακούσετε τα επεισόδια μας. Ε, το σημερινό επεισόδιο έχει τίτλο «Δωρεά ο Αρίων» και έχω απέναντί μου μία κοπέλα η οποία ε, έγινε δότρια ο Αρίων. Η πράξη αυτή είναι εθελοντική, και γίνεται σε περιπτώσεις όπου μία άλλη γυναίκα έχει ανάγκη από ε, ο οάρια δότριας λόγω διαφόρων καταστάσεων, όπως για παράδειγμα μπορεί να είναι ε, η προωρή εμμήνοπαυση, μπορεί να είναι οι πολλαπλές αποβολές, μπορεί απλά οι οθήκες να μην ανταποκρίνονται σε... Ε, σε φαρμακευτική αγωγή, ε, μπορεί να έχει περάσει από χημιοθεραπεία λόγω καρκίνου ή ε, οποιαδήποτε άλλη έτσι, θεραπεία όπως η αχτινοθεραπεία για παράδειγμα παράδειγμα και επίσης είναι η ακτινοθεραπεια για παραδειγμα και Γνωρίζουμε ότι αν περάσουμε το όριο των 40-42 ετών έτσι είναι λίγο πιο δύσκολο να κάνουμε παιδάκι. Οι γενετικές ανομαλίες τα οάρια αυξάνονται. Οπότε η λύση που προτείνεται από τους ειδικού είναι η δωρεά οαρίων, η εξωσωματική με δωρεά οαρίων. Ε, στην Κύπρο γίνεται η διαδικασία και έχει θεσμοθετηθεί από το 2015 που έγινε και η νομοθεσία για, την εξωσωματική, ε, για τις θεραπείες εξωσωματικής. Οπότε να καλησπερίσω την ε, κοπέλα που έχω απέναντι μου καλησπέρα σας να πούμε ότι δεν θα δείτε πρόσωπο ε, δεν θα μάθετε προσωπικά στοιχεία της κοπέλας που έχω απέναντι μου για το λόγο του ότι η δωρεά ο αριών στην Κύπρο είναι ανώνυμη διαδικασία ε, δεν δίνονται ούτε στοιχεία της ε, δότριας του, στον ασθενή ούτε στη δότρια στοιχεία του ασθενή ε, σε άλλες χώρες μπορεί να βρούμε και την μη ανώνυμη διαδικασία ε, κατά την οποία πρέπει να συνενέσει η δότερη ότι θέλει να είναι αρχικά μη ανώνυμη και ε, θα έχει το δικαίωμα το παιδάκι όταν γεννηθεί του πουν είναι η δική του την αλήθεια και γίνει 18 ετών τότε και μόνο τότε να ψάξει στο κέντρο που έγινε η διαδικασία... Να πάρει πληροφορίε για τη δότρια εφόσον αυτή δήλωσε να είναι μια ανώνυμη και έτσι να ε, μπορεί να βρει τη δότρια χωρίς όμως να υπάρχει κάποιο είτε δικαίωμα είτε υποχρέωση ε, απέναντι είτε ε, από τη δότρια στο παιδί και ανάποδα. Λοιπόν, ωραία. Α ε, έτσι ξεκινήσουμε λίγο να μα πει. Ε, Αγνώριζε από πριν για τη δωρεάν ο ή ε, Το είχε στο μυαλό σου να γίνει, το είχε ψάξει κάπου. Και ποιο είναι ο λόγο που σε όθησε τελικά να, να δωρήσει τα οάριά σου. Ε, γνώριζα βέβαια από πριν. Δεν γνώριζα βέβαια ότι γίνεται στην Κύπρο. Ούτε είχα ψάξει, αλλά ήξερα ότι γίνεται. ήξερα και άτομα που προσπαθούσαν να κάνουν και δεν πέτυχαν είτε πέτυχαν. Ε, και απλά έτυχε μέσα σε μια παρέα ε, να γνωρίσω μια κοπέλα η οποία ασχολείται με αυτό, δουλεύει σε μια κλινική και όπως μιλάγαμε μου πρότεινε, μου εξήγησε πώς γίνεται και συν... δέχτηκα να το κάνω εφόσον ε, εμένα αυτό με συγκινεί λόγω ότι ε, θεωρώ ότι όλοι έχουν την ευκαιρία... Πρέπει να τους δοθεί η ευκαιρία δηλαδή να κάνουν παιδάκι εφόσον το θέλουν τόσο και είναι πολύ κρίμα να μην μπορούν και άλλοι που μπορούν να μην τα θέλουν. Δηλαδή το να, να φες ένα μωρό και να μην μπορεί είναι πολύ κακό. Mm -hmm. Και είναι καλό να ό, όπως γίνεται κάπως να βοηθήσουμε. Άρα ο κυρίως ουσιαστικό λόγος που αποφάσισες να δωρήσει τα όρια σου είναι για να βοηθήσεις μια οικογένεια η οποία πραγματικά το έχει ανάγκη. Ωραία. Ε, οπότε, ποια διαδικασία ακολούθησες από το πρώτο βήμα μέχρι και το τελευταίο. Ε, ουσιαστικά κλείνουμε ένα ραντεβού στην κλινική που έρχεσαι για κάποιες αναλύσεις, σωστά. Ναι, γίνανε αρκετές αναλύσεις. Βασικά, πολλές αναλύσεις, γιατί πρέπει να γνωρίζει η κλινική να δει ότι όντως δεν υπάρχει κάποια ανομαλία στο αίμα σου και ότι αυτό το μωρό δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα, δεν θα γεννηθεί με κάποιο πρόβλημα με οτιδήποτε στο αίμα του και κάποια οποιαδήποτε ανομαλία. Ε, στη συνέχεια, εφόσον βγουν αυτέ οι αναλύσει, ε, συνεχίζουμε στη διαδικασία. Στην οποία είναι ότι παίρνουμε κάποιες ενέσεις, ορμόνες, ώστε να ετοιμαστεί ο οργανισμός για να μπορούν να πάρουν αυτά τα οάρια στην κλινική. Είναι κάποιες μέρες που βάζουμε κάποιες ενέσεις στην περιοχή της κοιλιάς, οι οποίες βέβαια δεν, δεν πονούν ούτε είναι κάτι άβολο είτε προκαλεί κάτι κακό, τίποτα. Και στη συνέχεια κλείνουμε το ραντεβού, το οποίο ε, στη κλινική οι γιατροί βγάζουν τα οάρια. Γίνεται η ολυψία ναι. με λίγα λόγια. Ε, ε, Είπε πριν ότι η διαδικασία με τις ενεσούλες δεν είναι ε, μια επίπονη διαδικασία. Γιατί πολλές κοπέλες ρωτάνε και φοβούνται όταν τους πεις αυτή είναι η διαδικασία. Σου λένε, μα θα πονέσω... Ε, και δεν θέλω να έχω πόνο και φοβάμαι. Ο φόβος ουσιαστικά είναι το κύριο στοιχείο, το οποίο τις κάνει να μην έρχονται ή να αλλάζουν γνώμη, ενώ πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν. Ε, οπότε ας κρατήσουμε αυτό ότι είναι μια εύκολη ουσιαστικά διαδικασία είχες καθόλου εσύ έτσι ε, κάποιον ο οποίος να σου εξηγεί να σου δίνει Ακριβώ τι πληροφορίε, αν θέλει κάτι να ρωτήσει, είναι σημαντικό να υπάρχει κάποιο άτομο στην κλινική το οποίο ε, να δίνει όλε τι πληροφορίε, να μπορεί να σου απαντήσει ανά πάσα στιγμή για να ξέρει ότι υπάρχει κάποιο ο οποίο ε, σε ακολουθεί σε αυτή τη διαδικασία και δεν είσαι μόνοι σου. Να υπάρχει στήριξη. Ε, υπήρχε πολλή στήριξη, μπορώ να πω, και ό, όσο ανέφερα για τι ενέσει ότι δεν ήταν επίπονε, για τον λόγο ότι. Δεν είναι όπως φαντάζονται τώρα μία σύριγα μεγάλη και συνέχεια να βάζεις κάτι στον οργανισμό σου και να πονάς. Είναι απλά μία μικρή βελόνα την οποία δεν το νιώθεις καθόλου. Δεν υπάρχει κάποιος πόνος, οτιδήποτε. Όσο αφορά τις πληροφορίες, ναι, πριν καν ξεκινήσουμε, πριν δηλαδή γίνει η διαδικασία στο να μου πάρουν αίμα για εξετάσεις και διάφορες εξετάσεις που γίνανε, πληροφορήθηκα για όλα. Δηλαδή ήξερα ποια θα αρχίσει η διαδικασία στο... από την αρχή μέχρι το τέλος. Και είχα και τον γιατρό κάθε μέρα, δηλαδή και οποιαδήποτε στιγμή που μπορούσα και ήθελα να πάω, ήθελα να με δει, είτε είχα κάποια... Ε... Κάποιον πόνο, οποιοδήποτε το παραμικρό και με ανησυχούσε. Δηλαδή, μπορούσα οποιαδήποτε στιγμή να πάρω τηλέφωνο ή να στείλω μήνυμα και να πάω είτε από την κλινική είτε εκείνη τη στιγμή να μου εξηγήσουν τι γίνεται. Ε, πιστεύω ότι δεν υπήρχε κάτι που δεν γνώριζα και απλά πήγαινα και δεν ήξερα τι θα γίνει, πώς θα γίνει και ποια η διαδικασία. Mm -hmm. Κάτι που είχε πει στην αρχή. Είχε βρεθεί σε μια παρέα, έτυχε να σου μπουν κάποιε φίλε σου για τη διαδικασία κτλ. Ε, να πω ότι ισχύει σήμερα που είναι έτσι αρκετά ε, περίεργο. Ενώ αυτή η διαδικασία είναι ε, νόμιμη, γίνεται, υπάρχουν πάρα πολλά ζευγάρια τα οποία ε, ζητούν και ουσιαστικά βάσει ιατρικών δεδομένων θα πρέπει να προχωρήσουμε αυτή τη μέθοδο για να αποκτήσουν παιδάκι, δεν μπορούν διαφορετικά. Ε, αυτό που γίνεται είναι ότι δεν υπάρχει ενημέρωση, δεν υπάρχει πληροφόρηση. Δηλαδή, θεωρείς εσύ, πιστεύεις, σου έχει τύχει στο πανεπιστήμιο ή σε χώρους στους οποίους είτε εργάζεσαι, είτε πας για καφέ, είτε οτιδήποτε, να υπάρχει κάποια ενημέρωση, είτε ακόμα και στο διαδίκτυο, είτε... Οπουδήποτε να μιλάει κάποιο ανοιχτά γι' αυτό, γιατί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι ότι ε, δότριες δε, κοπέλες δεν μπορούμε να βρούμε που πιθανόν να μπορούν να γίνουν δότριες για το λόγο του ότι δεν υπάρχει αυτή η ενημέρωση ε, και δεν επιτρέπεται ουσιαστικά δεν επιτρέπεται η διαφήμιση αλλά μαζί με αυτό πάει και η ενημέρωση πώς να ενημερώσουμε τον κόσμο πού να βγούμε να το να ενημερώσουμε αυτό, αυτό δεν υπήρχε το συνάντησε κάπου Όχι δεν το συνάντησα η αλήθεια πουθενά ούτε έχω δει κάποια ενημέρωση γι' αυτό θα έλεγα κακό, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια πληροφορία, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση, δεν εξηγεί τι είναι ακριβώ και πώ γίνεται και πού μπορεί να το κάνει, δεν μπορεί να ξέρει ο κόσμο. Όπω για παράδειγμα, εγώ δεν το γνώριζα. Δεν γνώριζα ούτε την διαδικασία, ούτε ότι υπάρχει, ούτε ότι μπορεί απλά να πα μια μέρα να σου κάνουν τι εξετάσει και να γίνει δότρια. Άμα το ήξερα, μπορεί να τα έκανα και πιο πριν. Αλλά από τη στιγμή που δεν ήξερα πώ και τι γίνεται επειδή δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση δεν ούτε, ούτε οι διαφημίσει ούτε τίποτα σχετικά με αυτό που ούτε είναι κάτι το οποίο θα σου προκαλέσει κάποιο πρόβλημα στον οργανισμό δεν είναι κάτι κακό και φορώ, θα πρέπει να υπάρχει μια ενημέρωση μια διαφήμιση ένα site το οποίο να εξηγεί και να λέει που μπορείς να κάνεις τι μπορείς να κάνεις και ε, τον λόγο για ποιος, ναι. ποιος, είναι ο λόγος, ότι βοηθάς κάποιες οικογένειες, ότι για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι μόνο ότι βοηθάς τις οικογένειες, είναι ότι... Από όσο μου έχουν πει ότι τα κύτταρα τα οποία δεν είναι καλά μπορούν να πάνε και να τα εξετασουν δεν είναι ούτε αυτό κακό, από τη στιγμή που πώς η επιστήμη θα κάνει κάτι, πώς θα μάθουν οι γιατροί, πώς οποιαδήποτε διαδικασία θα κάνουν από τη στιγμή που δεν έχουν κάποιο υλικό να το εξετάζουν. Ναι, να πούμε ότι καλή είναι η ενημέρωση, δεν επιτρέπεται η διαφήμιση. Εντάξει, αυτό δεν πρέπει να γίνεται σε κανένα ε, τομέα του, που αφορά ιατρικό, ιατρικ, ιατρικές καταστάσεις, ιατρικά δεδομένα, αλλά μια ενημέρωση καλό θα ήταν να υπήρχε. Ναι, εντάξει. Όχι διαφήμιση τώρα να είναι στη τηλεόραση και να το βλέπουν τα παιδιά, αλλά ναι. σε κάποιο site θα μπορούσε να υπήρχε, mm -hmm. να υπήρχε ένα site συγκεκριμένο το οποίο να λέει τι είναι και να το διαφημίζει. Να το διαφημίσει. ενώ ότι να εξηγεί ότι μπορείτε να πάτε εκεί να μάθετε παραπάνω, ναι, για να πάρουν πληροφορίε. Ναι, ε, να σε ρωτήσω, η διαδικασία τη όλη δηλαδή τη μέρα που θα έπρεπε να, πάρουμε, να πάρουν τα οάρια οι γιατροί, ήταν επίπονη διαδικασία. Όχι. Ήταν πολύ γρήγορα. Δεν ήταν επίπονη. Εντάξει, νιώθεις λίγο άβολο, ε, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα σε πονέσει. Απλά θα νιώθεις λες και έχεις αδιαθετήσει και νιώθεις λίγο πρισμένη, μπορώ να το πω. Mm -hmm. Αυτό δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα σε πονέσει, το οποίο... Θα σε, πον... θα σε πονάει στη συνέχεια, θα σε ενοχλεί. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και να πούμε ότι δεν χρειάζεται να νοσηλευτείς. Δηλαδή είναι μια σύντομη διαδικασία, ναι, εγώ... δεν χρειάζεται να νοσηλευτείς. Ναι. Βέβαια. Εγώ για παράδειγμα που το έκανα, ε, μετά πήγα σπίτι, κοιμήθηκα και ήμουν εντάξει. Απλά ήμουν λίγο πρισμένη, σαν να, μου... σαν να έχω αδιαθετήσει και απλά ελάχιστο νιώθω άβολα. Αυτό. Την επόμενη μέρα, μετά, βασικά μετά τον ύπνο ήμουνα εντάξει. Δεν είχα καμία ενοχλήση, ούτε πονούσα, ούτε ήμουνα περίεργα. Και βέβαια, όπως είπαμε και πριν, ήταν και ο γιατρός. Δηλαδή, μπορούσα οποιαδήποτε στιγμή να πάω να με δει. Mm -hmm. Είτε θα με πονέσει κάτι, είτε οτιδήποτε. Μπορούσα να βασιστώ ότι θα πάω εκεί να με δουνε. Ναι, άρα είχες, Υπήρχε υποστήριξη. Υπήρχε, σε, υπ, υ, υπήρχε 24 ώρε υποστήριξη να. με λίγα λόγια. Ωραία. Να πούμε ότι αυτή τη διαδικασία μπορούν να την, ε, να την κάνουν γυναίκε οι οποίε ε, εθελοντικά θέλουν να δώσουν τα οάρια. Καταλαβαίνουν ακριβώ τι θα κάνουν, ποια είναι η διαδικασία. Είναι μεταξύ 18 έω 35 ετών όπως λέει και ο νόμος, είναι απόλυτα υγιείς, δεν υποφέρουν από κάποια γυναικολογικά νοσήματα, σεξουαλικώς μου δεδόμενα νοσήματα, έχουν καθαρό ιατρικό ιστορικό και από αυτές τις κοπέλες που κάνουν την αίτηση, η οποία μπορεί να γίνει online, στο επεισόδιο κάτω από, τα, από, το, από την περιγραφή στο YouTube θα μπει ένα link το οποίο μπορείτε να πατήσετε πάνω και να βρείτε όλες τις πληροφορίες για τη διαδικασία, πώς θα κάνετε την αίτηση, Πού να κάνετε την αίτηση, τι στοιχεία χρειάζεται να συμπληρώσετε και ε, ακόμα έξι ε, βήματα, τα οποία είναι η περιγραφή της διαδικασίας από την αρχή μέχρι το τέλος. Οπότε όταν μια ε, κοπέλα πληρεί όλα αυτά τα κριτήρια, τότε μπορεί να προχωρήσει και να γίνει δότρια. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις εφόσον γίνεται η διαδικασία και ε, σου ανακοίνωσαν ότι η ευρωμεταφορά έγινε, το αποτέλεσμα ήταν θετικό, οπότε έχεις βοηθήσει, το στοχό σου τον έχεις πετύχει. Πώς νιώθεις, πώς ένιωσες. Εγώ mm, νιώσα πολύ χαρούμενη η αλήθεια είναι γιατί κάνεις αυτή την διαδικασία γίνεσαι εφελόντρια για τον λόγο ότι να βοηθήσεις, να πετύχει κάτι και όταν πετυχαίνει αυτό νιώθεις πολύ χαρούμενη, γιατί όχι ότι είναι ένα κομμάτι από σένα, γιατί είναι ένα κομμάτι από σένα αυτό, αλλά για τον λόγο σκέφτεσαι τη χαρά που θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι που τόσο καιρό θέλαν αυτό το πράγμα, που τόσο καιρό προσπαθούσαν και τόσ, τόσα πράγματα περάσανε για να φτάσουν, να μπορέσουν να το κάνουν. Mm. Ε, και να σημειώσω κιόλας γι' αυτό που πριν για τις πληροφορίες κι αυτά, ε, μπορώ να πω ότι δεν είναι κακό να, να γίνεσαι εφελόντρια επίσης ότι ε, καλό θα ήταν πέρα από τα βίντεο και τα λοιπά να πάνε όπου αποφασίσουν να γίνουν δότριες να πάνε από κοντά, να δούνε, να σιγουρευτούν ότι είναι εντάξει η κλινική ότι όντως θα την φροντίζουν, όντως θα, κατά όλη την διάρκεια θα την προσέχουνε γιατί υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις. Δεν είναι πάντα ότι πας σε μια κλινική και σε φροντίζουν. Δηλαδή πολλά ατόμα δεν είναι. μπορούν να σκεφτούν ότι το κάνουν για να βγάλουν κάποια χρήματα. Πρέπει να επιβεβαιωθούν ότι είναι καλά αυτό που κάνουν. Ότι πάνε σε μια σωστή κλινική, ότι θα γίνουν όλες οι σωστές διαδικασίες, όλες οι εξετάσεις, ώστε και μετά να βγει ένα υγιής παιδί. Ναι, αυτό ισχύει. Όπου και να πας να κάνει κάτι πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που θα συνεργαστείς ναι. ουσιαστικά. Ε, θέλεις να μου δώσεις ένα, μια ευχή, ένα μήνυμα για τους γονείς αρχικά. Για τους γονείς θα ήθελα να δώσω ότι είναι δύσκολη η διαδικασία, δεν είναι κάτι εύκολο εφόσον σίγουρα θα έχουν περάσει πολλά στάδια για να φτάσουν σε αυτό, πολλές προσπάθειες. Ε, και καλά που αποφασίσανε, γιατί κάποιοι τα παρατάνε και πια δεν θέλουν. Χαίρομαι που προσπαθούν και με αυτόν τον τρόπο να πετύχουν αυτό που θέλουν και εφόσον φτάσανε εκεί, πάει να πει ότι αυτό το μωρό θα το αγαπάνε πάρα πολύ, το θέλουν αυτό το μωρό πάρα πολύ και, και απλά αυτό που μπορώ να τους πω είναι ότι να είναι το παιδάκι, να το αγαπάνε εφόσον τόσο καιρό το θέλανε και τόσες διαδικασίες, τόσες, τόσα εμπόδια περάσανε mm. και να το αγαπάνε και να τους αγαπάει το μωρό. Πολύ ωραία ευχή να πω ότι η διαδικασία αυτή γίνεται στην Κύπρο με βάση την νομοθεσία... Και μία δότρια μπορεί να δωρήσει μόνο σε μία οικογένεια στην Κύπρο. Αυτό είναι ξεκαθαρό. Η κάθε κλινική κρατά την δική της πλατφόρμα, το δικό της αρχείο δοτών, όπου ελέγχει ε, που, ε, σε ποια χώρα, σε ποια οικογένεια δίνεται η κάθε δότρια, όπως και για τους δότες. Και επίσης να πω ότι ε, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μία δότρια μπορεί να δωρήσει ο άρια μέχρι και έξι φορέ στη ζωή τη. Ανά τρει μήνε. Αυτό είναι. Ε, το, 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 γίνονται ελέγχοι, γίνονται αναλύσει και το βλέπει η εθελόντρια μαζί με τον εκάστοτε γιατρό τη. Αλλά ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία συστήνει αυτό. Επίση, να πούμε ότι βάσει τη νομοθεσία δίνεται μία αποζημίωση για τη διαδικασία στην εθελόντρια 3 -3 για Όλο το χρόνο που θα σπαταλίζει στην κλινική για ε, τα, τα έξοδα, τα μεταφορικά, για οτιδήποτε τέλο πάντων έξοδα μπορεί να έχει μια δότρια, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι μια κοπέλα μπορεί να εργάζεται, μπορεί να σπουδάζει, να χρειαστεί να τη σπαταλίσουμε από το χρόνο τη δουλειά τη ή το, του διαβάσματο τη ή ακόμα και του ελεύθερου τη χρόνου. Οπότε ε, δίνεται αυτή η αποζημίωση για. Ε, για να καλυφθούν όλα τα έξοδα τα τυχόν μπορεί να έχει για τη διαδικασία. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλει να προσθέσει, κάτι άλλο να μα πει ή κάτι άλλο να πει ε, σε κοπέλε οι οποίε το έχουν ψάξει και ε, ε, ίσω φοβ, φοβούνται να, να προχωρήσουν στη διαδικασία και το σκέφτονται, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει κάτι να φοβάσαι. Δηλαδή, εφόσον θε να βοηθήσει και εφόσον αυτό μέχρι και έξι φορέ να κάνει δεν σου προκαλεί κάτι στην υγεία σου θα μπορεί κανονικά χωρί κανένα πρόβλημα να κάνει και δικά σου παιδιά και στη συνέχεια. Δεν χρειάζεται να φοβηθούν, απλά χρειάζεται σωστή ενημέρωση, σωστή πληροφόρηση, ώστε να δει η κοπέλα τι γίνεται, ποιες είναι οι διαδικασίες και ότι να μην φοβηθεί ότι θα πονέσει. Που, το οποίο, εντάξει, όλη η διαδικασία, το μόνο που νιώθεις, λίγο ενόχληση ότι είναι σαν να πας να διαθετήσει και νιώθεις πρισμένη. Ναι. Αυτή είναι η όλη ενόχληση, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και ούτε γενέσεις που σου βάζουν σου προκαλεί κάποιο πρόβλημα. Τι πολύ, απλά πρέπει να γίνει σωστή πληροφόρηση, να πάνε από κοντά να δουν και να, να ακούσουν τα πάντα από κοντά, όχι μόνο από τα βίντεο. Και εφόσον είναι και μια ευκαιρία τα άτομα που εντάξει μπορεί να μην θέλουν να βοηθήσουν αλλά μπορεί και να έχουν κάποιο οικονομικό πρόβλημα και να το κάνουν γι' αυτό τον λόγο. Γιατί εντάξει όπως και να έχει πολλές φορές μπορεί να υπάρχουν άτομα ειδικά σε αυτόν τον καιρό που είναι τώρα μπορεί να χρειάζονται αυτά τα λεφτά. Ναι. Και μπορεί πριν από αυτό να μην το σκεφτόντουσαν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά και παρόλο που χρειάζονται κάποιοι λεφτά, σκεφτούν ότι βοηθάνε και ταυτοχρονα mm -hmm. Ότι άμα δεν τους νοιάζει να βοηθήσουν, θα πάρουν τουλάχιστον τα χρήματα, αλλά τουλάχιστον να πάνε να το δούνε. Γιατί είναι τόσε οικογένειε που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά και χρειάζεται. Αν χρειαζόταν μια άλλη οικογένεια βοήθεια, θα το έκανε ξανά. Ναι, θα το έκανα. Δεν θα με πείραζε. Εντάξει. Εγώ προσωπικά όσες φορές και να μπορούσα θα το έκανα. Χαίρομαι να ακούω ότι ε, πέτυχε, ότι θα, θα αποκτήσει οικογένεια παιδιά. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ να ακούω κάτι τέτοιο. Mm -hmm. Να σε ευχαριστήσω για σήμερα. Δεν ξέρω αν θέλεις εσύ κάτι να προσθέσεις ή κάτι άλλο να πεις. Ε, θεωρώ ότι καλύψαμε το θέμα. Ε, όπως είπα και πριν... Θα βάλω ένα link με όλες τις πληροφορίες κάτω στο βίντεο, οποιαδήποτε θέλει να ενημερωθεί. Ε, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ που ήρθες και επίσης ευχαριστώ που μπορείς να πεις έτσι, να, να προβάλλεις την, ε, ε, την πράξη σου. Ε, ανώνυμα πάντα όπως είναι η νομοθεσία και να περιγράψεις λίγο τη διαδικασία και να πεις σε άλλες κοπέλες οι οποίες μπορεί να το σκέφτονται και δεν έχουν προχωρήσει σε αυτό και να δώσεις και τις σύμβολες σου μέσα από αυτό για να δουν ότι ναι δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας, δεν υπάρχει κάποιο έτσι επίπονο σημείο το οποίο να πεις ότι ναι ε, αυτό θα πονέσει πάρα πολύ, δεν θα το κάνω ή με φοβίζει αρκετά ή οτιδήποτε. Είναι μια σχετικά απλή διαδικασία και όπως γίνεσαι εθελοντής, ε, δότης, όπως γίνεσαι δότης αίματος, είτε ε, ο, οτιδήποτε άλλο για να, για να βοηθήσει ένα συνάνθρωπο σου, είναι και αυτό. Ναι, έτσι το σκέφτομαι και εγώ, ότι δορίζεις κάτι, δεν είναι, ούτε σου επιφέρει κάποιο πρόβλημα στην υγεία σου, ούτε τίποτα. Εντάξει, είναι παραπάνω η διαδικασία από ότι να δίνει ένα να δίνεις Έμα, αίμα. Ναι. Όμω και πάλι η ουσία είναι ότι βοηθά κάποιον mm -hmm. με αυτόν τον τρόπο. Είτε ναι. λίγο είτε παραπάνω βοηθά. Και δίνει τη χαρά και την ευτυχία σε ένα ζευγάρι ναι. το οποίο περιμένει καιρό και είναι σε ένα διέξοδο και περιμένει απλά μία συμπατηδότρια, Είναι το ίδιο ακριβώς. Και έχω δει πάρα πολλά ζευγάρια να περιμένουν αρκετό καιρό και να προσπαθούν να βρουν μια συμβατή δότρια. Και έχω δει επίσης και τη συγκίνηση ε, και έχω ακούσει τη συγκίνηση από τα ζευγάρια τα οποία όχι μόνο έτσι νιώθουν ευγνωμοσύνη για τη δότρια. Πολλές φορές θέλουν και να την ευχαριστήσουν αλλά λόγω της διαδικασίας δεν, δεν είναι εφικτό Παρ' όλα αυτά μας μεταφέρουν τις, ε, τα μηνύματα τους και οι δύο πλευρές και έτσι η μία με την άλλη έχει αυτή την επικοινωνία ας το πούμε η μία πλευρά με την άλλη και αυτό είναι κάτι το οποίο έτσι να σε κάνει να νιώθεις ε, ευχαρίστηση με τον εαυτό σου ότι βοηθάς και ότι προσφέρεις Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ ευχαριστώ για να μας ακούσεις, κάνε search Listen Blitz σε Spotify, Apple Cast, Google Cast, Stitcher. Αν θέλεις να μας ακούσεις offline, πάτα download και το ακούς όποτε θες. Για να μας δεις, κάνε search Listen Blitz σε YouTube και Facebook.